Καλησπέρα σας από μένα. Είμαι ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας. Μένουμε στο σπίτι για όποιον δεν το ξέρει. Είναι βγαίνοντας από το χωριό, πηγαίνοντας για Ρεδεστό, μετά τη στροφή Περιστέρας, στο αριστερό το χέρι πριν το Γεφυράκι. Όσοι είστε από εδώ την περιοχή το ξέρετε, να ξέρετε και πού θα τρέξει άμα χρειαστεί. Μπαίνοντας σε μια αρκετά μαύρη περίοδο που από ό,τι φαίνεται μας έρχεται, όπου και μετά τη χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου χάθηκε και η τελευταία νομική σανίδα σωτηρίας που είχαν να ελπίζουν οι δανειολήπτες, γίνεται πλέον ολοκάθαρα αντιληπτό ότι το κόλπο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους και ότι η μόνη πραγματική ελπίδα του κόσμου είναι στην οργάνωση, στην αλληλεγγύη και τον κοινό αγώνα. Για να μπει όμως κάποιος αυτός τον αγώνα, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πραγματάκια τα οποία το τελευταίο διάστημα που τρέχω για αυτό το ζήτημα μου έρχονται πολύ συχνά. Πρέπει να τα έχουμε λυμένα μέσα μας και να μπούμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα με ψηλά το κεφάλι. Ένα πολύ συχνό που άκουγα, ειδικά σήμερα που βγήκαμε εδώ εξόρμηση στο χωριό, είναι ότι τα προσωπικά λάθη σε φέρνουν σε αυτή τη θέση και η ερώτηση είναι όντως τα προσωπικά λάθη είναι κάτι άλλο? Λάθη όντως μπορεί να έγιναν και στη δικιά μας την περίπτωση. Βέβαια όμως το τι είναι λάθος και τι είναι σωστό, ο καθένας το κρίνει διαφορετικά. Για το πώς έφτασε ένας δανειολήπτης σε αυτή τη φάση, σε αυτή την κατάσταση, το πράγμα είναι πολύ πιο σύνθετο και πρέπει να δει κάποιος τις συνολικότερες συνθήκες που επικρατούν για να το καταλάβει. Οι γονείς μου πήραν αυτό το δάνειο το 2006. Ο πατέρας μου, κάτι εκεί πέρα, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, σιδεράς. Το 2006 μεσουρανούσε το επάγγελμα. Είχαν περάσει Ολυμπιακοί, το χρήμα αέρε στην αγορά, ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών. Η πρώτη δόση όταν πήραν το δάνειο ήταν 880 ευρώ. 2023, εμένα που είμαι 26 χρόνο παιδί, δεν είμαι όπως ήταν ο πατέρας μου 40 τότε, 26 χρόνο παιδί σημαίνει ότι έχω άλλα 40 χρόνια ενεργά. Αν μου πεις, ξεκίνα να δίνεις 880 ευρώ το μήνα, δεν τα δίνω με τίποτα. Ότι όχι απλά τα δίνανε και με σχετική ευκολία το 2006. Έλα όμως μετά από 3 χρόνια ήρθε η περιβόητη κρίση. Και το 2011, μέσα στην κρίση, μέσα στην όλη την ακρίβεια, με τα επιτόκια που είχαν αρχίσει να παίρνουν τον ανήφορο, το 2011 κλήθηκαν να δώσουν δόσεις κυρίων 100 ευρώ. Με τα κέρδη της επιχείρησης να έχουν πέσει 90% κάτω. Οπότε, τι μπορεί να γινόταν σωστά και τι μπορεί να γινόταν λάθος τότε? Όταν τα έσοδά σου μειώνονται και οι υποχρεώσεις προς την τράπεζα αυξάνονται μαζί με όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Κατά με, κάνανε σωστές κινήσεις. Και ρυθμίσεις κάνανε, που κατέληξαν να δίνουν στην ουσία να πληρώνουν για χρόνια ολόκληρα μόνο τους τόπους στην τράπεζα, να μην μειώνεται το κεφάλαιο. Προσπάθησαν να μπουν και στον νόμο Κατσέλη, που το τι προστασία δίνει σήμερα ο νόμος Κατσέλη είναι άλλη συζήτηση, αλλά φάγαν άκυρο λόγω του ότι ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και για κάποια άλλα κριτήρια. Και περικοπές στο ιδιωτικό επίπεδο κάνανε. Όσοι μας γνωρίζετε προσωπικά σαν οικογένεια, νομίζω δεν χωράει αμφιβολία για τις περικοπές στο ιδιωτικό επίπεδο. Και αντέξανε με αυτές τις συνθήκες για μια εξαετία. Από το 2011, που αρχίσαμε να τρέχουμε να δούμε τι θα κάνουμε, μέχρι το 2017, με περικοπές, με άγχος, με τα αλεπόργες, αντέξανε μέχρι το 2017 έτσι. Και μέσα στη γενικότερη κρίση και την ακρίβεια να βαράει κόκκινο, φτάσανε στο σημείο να πρέπει να διαλέξουν. Αυτό το μήνα δεν θα πληρώσουμε, το δάνειο ή το ρεύμα. Το δάνειο ή να γεμίσουμε τα ντουλάκια. Το δάνειο ή να πάμε στον γιατρό. Όταν παίρνουν τέτοια ζητήματα, στον καθένα εδώ μέσα τώρα, μην κάτσω έναν-ένα, εννοείται πως θα διαλέξεις την υγεία, το φαΐ, το ρεύμα να έχει θέρμανση στο σπίτι, οι άλλες ανέσεις πετρέλα και τέτοια είχαν κοπεί πολύ νωρίτερα, ξύλα και έκανα. Το 2017 λοιπόν σταματήσαμε να πληρώνουμε το δάνειο και εκεί πέρα ξεκινάει νέος Γολγοθάς. Όποιος έχει δάνειο και έχει στριμωχτεί, τον έχει γνωρίσει και μπορεί να λύγησε. Αρχίσαν τα τηλεφωνήματα από την τράπεζα,
στην αρχή με ευγενικό τρόπο, να δούμε τι θα κάνουμε, κύριε Δερβαίνη, κυρία Κεντρωτή, ελάτε να κάνουμε κάτι ευνοϊκό, τι μπορείτε να κάνετε. Άρχισε μετά η διπλωματία, μετά αρχίσαν και οι απειλές. Ξέρουν όλοι πολύ καλά, είτε από τους ίδιους είτε από γνωστούς, τι σημαίνει να σε απειλεί η τράπεζα και να σε ζωή να σε στριμώχνει στον τοίχο. Καλώς ή κακώς δεν ενέδωσαν και σε αυτές τις απειλές, μπορούσαν να ενδώσουν σε αυτές τις απειλές και το 2019 το δάνειο πέρασε για πρώτη φορά σε φαντ. Τώρα το τι γίνεται με τα φαντ, δεν ξέρω αν έχει κάποιος εικόνα από εδώ πέρα, το πόσο εύκολο είναι να το βρεις, να έρθει σε επαφή μαζί του. Και άμα το βρεις να βγάλεις άκρη, είναι άλλη υπόθεση και είναι τεράστια συζήτηση γι' αυτό. Έγινε ο πρώτος πληστηριασμός, άγωνος, δεν βρέθηκε πλειοδότης. Έγινε ο δεύτερος πληστηριασμός και αυτός άγωνος δεν βρέθηκε πλειοδότης. Στον τρίτο πληστηριασμό, που πάλι δεν υπήρχε ιδιώτης πλειοδότης, το σπίτι το αγόρασε για 118.001 ευρώ, η αρχική τιμή ήταν 118.000, οπότε με ένα ευρώ παραπάνω, μία εταιρεία η οποία ανήκει στην Πειραιώς. Όπως και το φαντ ανήκει στην Πειραιώς. Εδώ το ερώτημα γίνεται ότι εντάξει ρε φίλε, το πήρες στο σπίτι. Κομπλέ, μας αφήνει, μας πετάς στον δρόμο, να δούμε τι θα γίνει. Το υπόλοιπο το χρέος τι γίνεται. Γιατί όταν το πήρανε το δάνειο 177.000, ρίξαν άλλα πόσα, ανεβάσαν κι άλλο την αντικειμενική αξία. Όσοι το ξέρετε το σπίτι, ξέρετε ότι και σκεπή κάνανε και χίλια πιο κάνανε. Πληρώσαν και για πόσα χρόνια τις δόσεις στις Βαρβάτες. Και έπεσε το δάνειο σε ένα επίπεδο. Με τα πανωτόκια και τα λοιπά μετά τον καιρό που δεν πληρώνανε, μπορεί να ξανάφτασε στο αρχικό κεφάλαιο. Δεν ξέρουμε μέχρι και σήμερα πόσο είναι. Πουλήθηκε για 118. Τα άλλα 62 εγώ που θα τα βρω. Εγώ. Η οικογένεια που θα βρει να τα δώσει. Θα τους αφήσει στον δρόμο. Θα τους χρωστάνε και λεφτά. Χώρια όλα τα άλλα. Τι γίνεται. Δηλαδή γίνανε λάθη. Όταν παίρνανε το δάνειο τότε, τους λέγανε τι βάζεις υποθήκη, αυτό. Κομπλέ. Δεν μπορείς να πληρώσεις. Σου παίρνουμε την υποθήκη στην ευχή της Παναγίτσας. Πλέον χρωστάς κιόλας. Και ένα δεύτερο που άκουσα έτσι πολύ αυτές τις μέρες ήταν ότι άμα είσαι άξιος, άμα είσαι ικανός, μια χαρά παλεύεις, μια χαρά ανταπεξέρχεσαι. Εγώ βλέπω εδώ μέσα 50 νοματέους, δεν νομίζω ότι κάποιος δεν είναι άξιος, δεν είναι ικανός. Αλλά νομίζω ότι όλοι τα ίδια ζόρια τραβάμε. Για τον πατέρα μου τώρα είναι, θα είναι ειρωνικό να μιλήσω εγώ για το αν είναι άξιος και για τη μάνα μου. Νομίζω ότι όποιοι τους ξέρετε, ξέρετε πολύ καλά αν είναι ή δεν είναι. Και δεν θεωρώ ότι 40.000 πληστηριασμοί που γίναν πέρσι ήταν όλοι άχρηστοι, μπαταχτσίδες όπως είπε ο Βέργος. Και το οτιδήποτε, ήταν λαϊκά στρώματα, λαϊκές οικογένειες που τους αναστέλαξαν οι πληθωρισμοί, τους αναστέλαξαν τα επιτόκια στα δάνεια, τους αναστέλαξαν οι νέες συνθήκες που κάποιοι άλλοι έφεραν για μας, χωρίς να έχουμε ενεργό ρόλο δυστυχώς σε αυτό. Και αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγάλο. Στην σελίδα την e-auctions, που γίνονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, είναι 170.310 πληστηριασμοί. Από αυτούς, την εβδομάδα που μας έρχεται, 1.419 θα γίνουν. 1.419 είπαν ότι το 70% αφορά κατοικίες. Εγώ σας λέω δεν είναι το 70%. Ότι είναι το 10%. 140 οικογένειες θα βρεθούν στον δρόμο. Ποιος θα τους προστατεύσει. Ο Άριος Πάγος μέσα σε 9 μέρες έβγαλε απόφαση. Οι κυβερνήσεις που τι κάνανε μέχρι στιγμής. Άμα δεν οργανωθεί ο κόσμος, το λαϊκό κίνημα να ανέβει ψηλά, την έχουμε όλοι βαμμένη. Όχι δικιά μου οικογένεια, πολλές οικογένειες. Το πρόβλημα είναι δίπλα σας. Όσοι γνωρίζετε την οικογένειά μου, μέχρι πριν από 2-3 μήνες δεν ξέρατε τι γίνεται. Το μάθατε. Πολλά τέτοια είναι δίπλα σας. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να πάψει να είναι ταμπού. Δεν μας έφεραν εδώ ούτε τα προσωπικά τα λάθη, ούτε ότι είμαστε άχρηστοι και δεν είναι τροπή να σηκώσεις το χέρι και να ζητήσεις βοήθεια. Το λαϊκό κίνημα είναι εκεί και θα βοηθήσει όποιον σηκώνει το χέρι.
Εγώ προσωπικά το είδα, το βίωσα. Συμπορεύομαι πλέον με το Λαϊκό Κίνημα σε ό,τι χρειαστεί και πιστεύω ότι πρέπει όποιος χρειάζεται βοήθεια, αν δεν έρθει εμείς, αυτό να μας βρει, να πάμε εμείς να τον βρούμε.